Καλησπέρα, χαίρομαι πάντα που τα λέμε. Άρτια αφιχθέντα ακόμα μια φορά από τα Ευρώπα, από Παρίσι. Το έχει κάνει παγκόσμια κολλιά σου έτσι. Το έχω έτσι ξεφτυλίσει να χρησιμοποιήσω μια φρασιολογία. Πέφτει ξύλο στο Παρίσι, θα τα πούμε τώρα. Πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Δεν έχω γλιτώσει, αλλά στο τσάκ περνάω κάθε φορά. Ο Μακρόν αποδεικνύεται σε ακόμα μια αποτυχία από ό,τι φαίνεται πολιτική για τους Γάλλους. Ξεκίνησε με προοπτικές και με προσδοκίες και έχει καταλήξει να βγάζει στρατό στον δρόμο για να μαζέψει τα κίτρινα γυλαίκα. Είπαμε μετά το Σιράκ, η πολιτική στη Γαλλία όλο και κοντένουν σε επίπεδο ποιοτικού αναστήματος. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ την πρώτη ώρα με το Δημοσθένη Δαβέτα. Του άλλου γίνονται πολλά, όχι μόνο στη Γαλλία. Δεν μιλήσω μόνο για τη Γαλλία. Εξελίσσεται ένα ευρωπαϊκό πόκερ, διεθνές πόκερ, με ένα από τα κέντρα, διότι είναι πολυπολικό το παιχνίδι, στην Ευρώπη, όπου η Ευρώπη φαίνεται ότι βρίσκεται και αυτή σε αποδρομή και σε μια κατάσταση πολυδιάσπασης. Θα τα πούμε όλα συνέχεια. Μαζί μέχρι τις 10, Λάμπρος Καλαρίδη. Λοιπόν, ξεκινάμε την συζήτηση με τον Δημοσθένη Δαβέτα από Παρίσι και τα κίτρινα γυλαίκα. Λοιπόν, πέφτει πολύ ξυλό και πέφτουν και πυροβολισμοί εκεί. Και ακροτηριάζονται διαδηλωτές. Συνεχίζονται ακροτηριασμοί. Δεν έχουμε ευτυχώς νεκρούς που είχαμε στην αρχή, οι οποίοι ήταν γύρω στους 15, αν δεν κάνω λάθος, με ένα ή δύο έτσι, άτομα απόκληση αν έχω, γιατί και κάποιους τους έχω χάσει το τελευταίο καιρό. Αλλά έχουμε συνεχιζόμενους ακροτηριασμούς και σοβαρότατους τραυματισμούς. Συγγνώμη, οι ακροτηριασμοί από τι γίνονται? Έχουν κάποιες βόμβες, ας πούμε, δακρυγόνες, οι οποίες είναι γερμανικού τύπου. Οι οποίες είναι άρτια αφιχθέντες, δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Ή μάλλον, να το πω πιο σωστά, τις είχαν πάντα, αλλά άρτιοι χρησιμοποιηθέντες, χρησιμοποιηθήσεις, οι βόμβες. Οι γερμανικές είναι. Γερμανικές. Οι Γάλλοι. Καταλαβαίνω το ερώτημά σου. Με γερμανική τεχνολογία. Ναι, καταλαβαίνω το ερώτημά σου. Ό,τι έχει σχέση με βία, οι Γερμανοί κρύβονται από πίσω, ισχύει αυτό. Αλλά το θέμα, το περίεργο είναι ότι ο Μακρόν όχι μόνο επιτρέπει τη χρήση αυτών των βομβών, αλλά ψηφίστηκε ένας νόμος, εδώ και μια εβδομάδα, ο οποίος επιτρέπει κατά βούληση στους αστυνομικούς να χτυπούν τους διαδηλωτές σύμφωνα με τις κρίσεις της στιγμής. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να πάρουν γενική απόφαση από το μεγάλο αφεντικό το οποίο θα συντονίζει, αλλά εάν κρίνουν αυτοί ότι πρέπει να χτυπήσουν κατά βούληση, το κάνουν. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να χτυπάει κατά βούληση. Και λέγοντας, να επικαλείται μετά ότι κινδύνευε. Ναι, και να μην έχει κανέναν έλεγχο και καμία, αν θέλουμε, αξιολόγηση της πράξης του. Αυτά είναι πρωτοφανή για τη Γαλλία. Μετά, βλέπουμε στρατό στον δρόμο. Βλέπαμε στρατό την εποχή που είχαμε τις τρομοκρατικές ενέργειες των Ισλαμιστών. Για να βλέπουμε τώρα στρατό πάλι σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Καταρχήν, εδώ δύο ζητήματα μεταξύ άλλων. Το ένα είναι η επιμονή και η αποφασιστικότητα των κίτρινων γυλαίκων, δηλαδή έχουν νεκρούς, έχουν ακροτηριασμένους και παρόλα αυτά επιμένουν να είναι στον δρόμο, έτσι. Και εκεί δείχνει, αυτό επιβεβαιώνει μάλλον, γιατί η Γαλλία συνεχίζει να βρίσκεται στην πρωτοπορία τέτοιου είδους αντιδράσεων, κοινωνικών, έτσι. Να έχεις νεκρούς, να έχεις ακροτηριασμένους, να έχεις βγει στον δρόμο πόσες φορές έχουμε, 15-16 φορές και να συνεχίζουν, αυτό δείχνει ότι η Γαλλία διατηρεί ακόμα αυτό το στοιχείο, αυτό το ποιοτικό στοιχείο. Έχει συνειδητούς πολίτες. Ναι. Συνειδητούς πολίτες δεν υποχωρούν, διότι έχουν την αίσθηση του δικαίου που έλεγε και ο Ρουσό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στους πολίτες. Καταρχήν, μιλάμε για Ρουσό. Τώρα να δώσω μια ευκαιρία να ακούσουν, να καταλάβουν με απλά λόγια δύο μεγάλες φιλοσοφικές φιγούρες πολιτικές. Σαν να ζούμε σημερινή εποχή τη μάχη Βολτέρου με Ρουσό. Και οι δύο διαφωτιστές. Ο Βολτέρος έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει η επιβολή του κράτους σε όλα τα επίπεδα και να μειώνονται τα δικαιώματα των πολιτών χάρη της πολιτείας. Τα ατομικά δικαιώματα. Ναι, ο Ρουσό έλεγε ότι οι πολίτες σε μια ποιοτική εξέλιξη θα πρέπει να φτάσουν στο σημείο να μην πληρώνουν φόρους. Προσοχή, τα κίτρινα γυλαίκα ξεκίνησαν από αυτή τη διαδικασία. Την άρνηση της υψηλής φορολογίας, την οποία βάζει ο Μακρόν και τη διεκδίκηση του δικαιώματος, αυτού που ονομάζουν pouvoir d'achat, δηλαδή το δικαίωμα αγοράς, τη δυνατότητα αγοράς. Αγοραστική δύναμη, με λίγα λόγια που λέμε εμείς. Άρα ζούμε στην ίδια εποχή, είναι εντυπωσιακό, όπως εκείνη την εποχή που υπήρξε ο διαφορισμός, ζούμε στη σημερινή εποχή την ίδια βαθιά κρίση της εποχής του τότε, τη ζούμε τώρα,
διότι και πάλι όπως τότε έτσι και τώρα έχουμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις οι οποίες θέλουν να επιβληθούν η μία στην άλλη. Η μία λέει αυτή του πολιτικά ορθών ότι πάνω απ' όλα υπάρχουν οι νόμοι των θεσμών και από εκεί και πέρα οι νόμοι των θεσμών δεν μας νοιάζει εάν είναι σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη ή αν θέλουμε ακόμη και της ποιοτικής ζωής του πολίτη, και απ' την άλλη έχουμε την αντίληψη του Ρουσό, επίσης διαφωτιστή, μην ξεχνάμε ότι πάνω σε αυτό στηρίχθηκε ο Μάρξ και τόσοι άλλοι σπουδαίοι, έτσι, ο οποίος βέβαια δεν ήταν μαρξιστής ο Ρουσό, ήταν απλά ανθρωπιστής, διαφωτιστής σε επίπεδο επανάστασης ποιοτικής του ανθρώπου, ο οποίος Ρουσό λέει ότι πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης, πρώτα ο πολίτης, και θα πρέπει ο πολίτης να επιβάλλεται σε επίπεδο θεσμών. Το ένα εντυπωσιακό λοιπόν στοιχείο είναι η επιμονή των Γάλλων, των κίτρινων γυλαίκων, να βγαίνουν ξανά και ξανά στον δρόμο παρά τους νεκρούς ακροτηριασμένους κλπ. Το άλλο είναι η κλιμακούμενη αυταρχικότητα από πλευράς Μακρόν. Δηλαδή ξεκίνησε με την αστυνομία, πέρασε στο στρατό, τώρα έχει ακροτηριασμένους και νεκρούς και συνεχίζει αυτή την καταστολή αυστηρά, διαλόγου. Έτσι. Και αφού απέτυχε ουσιαστικά ο διάλογος, έκανε την πρώτη στρατηγική κίνηση, μάλλον την πρώτη τακτική κίνηση, η οποία στρατηγικά στόχο είχε να αποδυναμώσει τα κίτρινα γυλαίκα, την έκανε όταν στην αρχή είχε δύο στάδια αυτή η πρώτη κίνηση του Μακρόν. Η πρώτη, να υποχωρήσει σε κάποιες από τις απαιτήσεις των κίτρινων γυλαίκων. Δεύτερον, να ακούσει πάλι τα κίτρινα γυλαίκα, το βαθύ τους αίτημα ότι ο πρόεδρος είναι αποκομμένος από τον κόσμο και να κατέβει στον κόσμο. Πώς κατέβηκε στον κόσμο? Πηγαίνοντας σε διάφορες συναντήσεις με τους δήμους, με τους πολίτες και ούτω καθεξής. Παρόλα τα αυτά και παρότι άκουσε όλα τα αιτήματα των πολιτών εκτός από ένα, προσοχή, το οποίο δεν το έβαλε στην ατζέντα, το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό αρνήθηκε. Δεν το έβαλε. Ναι, δεν το έβαλε. Ενώ ήθελε να το βάλει στην αρχή, του είπαν οι συμβουλοί του: μην το βάλει. Γιατί? Διότι θα βγει συντριπτικά υπέρ του ζητήματος της ταυτότητας. Δηλαδή θα συνδέσουν οι Γάλλοι το ζήτημα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας με το μεταναστευτικό και δεν θα είναι μόνο οικονομικό, θα είναι και πολιτισμικό. Άρα δεν σε συμφέρει, θα μπλέξει εκεί σε ένα ατέρμονες συζητήσεις. Δεν το έβαλε λοιπόν. Έβαλε όλα τα άλλα τα οποία του είχαν ζητήσει τα κίτρινα γυλαίκα. Τελείωσε τον εθνικό διάλογο. Και παρόλα τα αυτά, δεν νίκησε. Τα κίτρινα γυλαίκα, παρά τις απώλειες, παρά την αυστηρότητα του νόμου, συνεχίζουν. Και το συνεχίζουν, πώς το λέω. Μπορεί κάποιος αριθμητικά να μου πει, μα τι μας λέτε κύριε καθηγητά. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε όλο και λιγότερους διαδηλωτές στον δρόμο. Θα το απαντήσω. Ναι, διότι υπάρχουν προληπτικές συλλήψεις. Ναι, διότι υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι, διότι υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες ουδέποτε ήταν τόσο σκληρές, αλλά. Οι ποινές τι είναι, ποιες είναι. Τώρα θα σας πω, αλλά να τελειώσω. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τι λένε, ότι συνεχίζει ένας στους δύο Γάλλους να στηρίζει τα κίτρινα γυλαίκα. Αυτό φοβάται ο Μακρόν. Είναι πολύ. Ένας στους δύο, 50%. Είναι πολύ. Με τόσα πράγματα και με τόσες βιαιότητες, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στα κίτρινα γυλαίκα έχουν εσαρκώσει τις ελπίδες τους η μεσαία γαλλική τάξη, η οποία νιώθει να συντρίβεται από την παγκοσμιοποίηση και με όλες αυτές τις ολιγαρχικές οικονομικές αποφάσεις, και στα κίτρινα γυλαίκα συμβολικά μπαίνουν μέσα όλοι αυτοί οι σιωπηλοί Γάλλοι, οι οποίοι. Άρα εκφράζεται μια ευρύτερη πολιτική πλατφόρμα στο κίτρινο γυλαίκο. Ξεκίνησε από μια αντίδραση για την αύξηση του φόρου στα καύσιμα, έχει εξελιχθεί σε μια γενική πολιτική πλατφόρμα ευρύτερη αμφισβήτηση, έτσι. Ναι, οι ποινές, μιλάμε εντυπωσιακές. Πάμε από. Μέχρι γράμματα, μπροστά μου έχω την εφημερίδα, η οποία μιλάει για πολλές φορές κάτι μεταξύ 3 ή 4 χρόνων ή 15 μηνών, ανάλογα με την πράξη. Φέρμ. Τι σημαίνει φέρμ στα γαλλικά? Κάθριξη. Όχι. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Μέσα. Ναι, ναι. Δηλαδή σε κάποιους από αυτούς που συλλαμβάνει δεν τους δίνει τη δυνατότητα. Ούτε καν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Ανασταλτικό, ούτε εξαγορά. Ναι. Αυτό βέβαια το κάνει για να τους τρομάξει. Πολύ αυταρχικά. Ασυνήθιστα αυταρχικές πρακτικές για τη Γαλλία. Ποτέ δεν είχε η Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο αυταρχισμό. Ούτε ο Ντεγκόλ ήταν τόσο πιο δημοκράτης από τον Ντεγκόλ, δεν υπήρχε, όπου πάνω απ' όλα ήθελε τη δημοκρατία. Αλλά ούτε ο Μπομπιντού, ούτε ο Ζισκάρ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ο Σιράκ, κανένας. Ούτε και ο Σαρκοζή είχε, που ήταν από τον Σαρκοζή ξεκίνησε λίγο ο αυταρχισμός, ούτε και αυτός δεν είχε τέτοιες αυταρχικές. Ούτε ο Λαντ. Η σκληρή πολιτική του Σαρκοζή
είχε να κάνει κυρίως με την αντιμετώπιση ή διαχείριση του μεταναστευτικού. Ναι, και με τα προάστια. Ναι. Και με τα προάστια. Ναι. Τα οποία ήταν ανεξέλεγκτα, ήθελε να χτυπήσει περισσότερο τον Ισλαμισμό, mm-hmm. που έβλεπε να είναι σε άνοδο και ούτω καθεξής. Εδώ, τα μέτρα του Μακρόν δεν έχουν να κάνουν με τον Ισλαμισμό. Έχουν να κάνουν με τους Γάλλους, με τη Μεσαία Γαλλική Τάξη. Ναι, και πολλοί μάλιστα που διαμαρτύρονται. Εδώ έχω μπροστά μου ένα άλλο άρθρο. Το βλέπετε, τι βλέπω εδώ. Δύο γυναίκες, δύο οράματα για την Ευρώπη. Απ' τη μία είναι η Ναταλή Λουαζό, η οποία είναι η επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου του Μακρόν, και απ' την άλλη η Λεπέν, η οποία γράφουν από κάτω οι εφημερίδες η ώρα της ρεβάνς. Για τη Λεπέν. Δηλαδή, ότι με αυτά τα μέτρα, τα αντιλαϊκά και τα αντιδημοκρατικά συσσαγωγικά, τα οποία παίρνει ο Μακρόν, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στην Ευρώπη. Υπερτονίζονται θέσεις της Λεπέν, η οποία όταν έλεγε διάφορα πράγματα νιώθει να έχει μια μικρή δικαίωση. Ξέρεις, το οξυμόρο, ότι όταν ο Μακρόν κατεβάζει το στρατό στον δρόμο για να αντιμετωπίσει Γάλλους, έτσι, την γαλλική μεσαία τάξη, όταν έχει νεκρούς και ακροτηριασμένους στους διαδηλωτές, να βγει να κατηγορήσει μετά τη Λεπέν ως τέτοια ακροδεξιά. Υπάρχει πάντα πιο ακροτέ. Αν τον βγάλει το στρατό στον δρόμο για να αντιμετωπίσει πολίτες, και όταν ακροτηριάζει και σκοτώνει πολίτες Γάλλους. Είναι δύσκολο να κατηγορήσει μετά, ας πούμε, τη Λεπέν για ακροδεξιά. Και όχι μόνο αυτό. Βλέποντας το Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά και τις διάφορες προτάσεις που κάνει η Λεπέν τον τελευταίο καιρό, βάζει πάρα πολλούς έγχρωμους μέσα. Άρα η Λεπέν έχει αφαιρέσει και το δικαίωμα του ρατσισμού, ναι, που τη λέγανε ότι δεν ήθελε τους ξένους κτλ. Τι βάζει Αλγερινός, ναι, κινήσιος κλπ. Εγώ προσπαθώ να κάνω ανάλυση. Μην με παρεξηγήσουν. Δεν είμαι μέλος τη Λεπέν, έτσι. Όχι, Αλγερινός κινήσιος τι βάζει. Βάζει Αλγερινούς, τινέζους, Αφρικάνους, mm. βάζει ανθρώπους από την Ασία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα. Αφαιρεί τα επιχειρήματα περί ρατσισμού. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Δημοσθένη Δαβίτα εδώ μέχρι τις 9. Λάμπρος Κλέν, εντοκομμένα, εμείς οι Έλληνες Λάμπρος Καλαρίτσι, με το Δημοσθένη Δαβίτα εδώ την πρώτη ώρα μαζί. Λοιπόν, αυτά από τον Μακρόν, ξύλο ακροτηριασμοί. Και βέβαια η συνέχεια θα είναι δύσκολη. Έτσι. Συνέχεια θα είναι δύσκολη. Η συνέχεια είναι ότι δεν υποχωρεί κανένας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε. Θα έχουμε ή θα έχουμε αναζωοπήρωση του μετόπου, ή θα έχουμε σε πρώτο στάδιο θα έχουμε ψήφους, θα υπάρχουν δηλαδή αποτελέσματα στις ευρωεκλογές, τα οποία θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία περιμένει ο Μακρόν. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές. Ναι, υπάρχουν. Δίνουν μάχη σώμα με σώμα προς το παρόν. Μακρόν Λεπέν. Στις τρεις δημοσκοπήσεις, ας πούμε ότι οι δύο δίνουν τον Μακρόν, αλλά με ποσοστό 0,τόσο μέχρι 1%. Άρα του σταστικού λάθους, ναι. Ναι. Αλλά η Λεπέν κατηγορεί λέγοντας ότι πολλοί από τους δημοσκόπους έχουν πληρωθεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις, άρα αυτό το μικρό ποσοστό που λένε είναι τελείως ανατρέψιμο και δεν είναι αληθές. Mm. Έχουμε και εκεί δηλαδή. Αν και είναι πολύ προσεκτική η Γάλλη, δεν είναι, mm-hmm. είναι τελείως διαφορετική. Και εκεί έχουμε αυτού του είδους τη διφορούμενη ερμηνεία στα όρια του στατιστικού λάθους των δημοσκοπήσεων. Άρα δείχνει ντέρμπι στις ευρωεκλογές, έτσι. Δείχνει ντέρμπι στις ευρωεκλογές. Βέβαια, οι ευρωεκλογές εκεί έχουν και ένα βασικό σημείο, το οποίο εγώ θα πω μπράβο. Ξαφνικά βλέπουμε και τους σοσιαλιστές, αλλά και τους κυβερνώντες, mm-hmm. γενικά. Και τι Λεπέν, δηλαδή όλα τα κόμματα να βάζουν επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων mm. διανοούμενους. Προσοχή. Mm-hmm. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε καθαρά οικονομολόγους ή πολιτικούς, τώρα θέλοντας να αλλάξουν πολλά πρόσωπα, για παράδειγμα οι σοσιαλιστές, αν δεν κάνω λάθος, βάλανε τον Γκλίξμαν. Ένα από τους δοκιμιογράφους, τους πολύ καλούς της νέας γενιάς κτλ. Δηλαδή μπαίνουν άνθρωποι της διανόησης, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία, την τεράστια, την πολιτική. Χωρίς να είναι όμως τεχνοκράτες, προσοχή, στιγνή, απλή, λειτουργική. Προφανώς επειδή οι Γάλλοι θεωρούν και σωστά ότι η μάχη στην Ευρώπη θα είναι ιδεολογική. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το οποίο ήθελα να πούμε σήμερα και ήθελα να τονίσω και το ξανά έχουμε πει τόσες φορές, ευτυχώς με επιτυχία στην εκπομπή τη δικιά σου. Η μάχη πια είναι μάχη ιδεολογική της διανόησης. Δεν είναι απλά οικονομική μάχη. Είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει το κεφάλαιο, το οποίο κεφάλαιο είναι η γνώση.
Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Προς ποια κατεύθυνση θα πάει η Ευρώπη. Ναι. Με τους Γερμανούς, τι γίνεται, σχέση στο Γάλλο με τους Γερμανούς, πώς είναι. Έχουμε, καταρχήν έχουμε δύο τσακωμούς. Ο πρώτος τσακωμός ήταν ότι η αρχηγός, η διάδοχος της Μέρκελ ζήτησε και είπε ότι διαφωνεί για τις απόψεις του Μακρόν πάνω στο μεταναστευτικό. Κάτι το οποίο δείχνει το πόσο. Ποια είναι η διαφωνία, δηλαδή. Είναι ότι δεν συμφωνεί να υπάρξει αναλογική μετακίνηση των μεταναστών στην Ευρώπη. Αυτό που πρέπει ο Μακρόν. Οι Γερμανοί διαφωνούν. Ναι, διότι έχουν την πίεση πια από το ΑΠΕΦ, το δεύτερο κόμμα, αυτό το γερμανικό, και επίσης έχουν την πίεση των εκλογών. Το άλλο είναι ότι αρνείται τη δάλη θέση του Μακρόν, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει αναλογική επιβάρυνση των οικονομικών χρεών. Η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα η γερμανική πολιτική τάξη, πιστεύει ότι εάν γίνει αυτό το πράγμα, συγγνώμη, θα έχουμε μείωση των χρημάτων, των κερδών της γερμανικής κοινωνίας, ενώ αντίστοιχα θα καλυφθούν οι αδυναμίες του Νότου με γερμανικό κόπο και γερμανική δουλειά. Και δεν το θέλουν αυτό. Άρα πώς εξελίσσονται. Υπάρχει μια υπόγεια διαπραγμάτευση τώρα εκεί για τα διάφορα θέματα. Οι Γερμανοί θέλουν και στήριξη για τον Nord Stream, για τον αγωγό από την Ρωσία, και προσπαθούν να αποσπάσουν και τη στήριξη των Γάλλων για αυτό, διότι τους πιέζουν οι Αμερικανοί. Και οι σχέσεις της Γερμανίας με τις ΗΠΑ είναι στα όρια τους. Εδώ υπήρχε συζήτηση για πιθανή απέλαση του Αμερικανού πρέσβη από τη Γερμανία. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, έτσι. Άρα οι Γερμανοί τώρα πιέζουν και τους Γάλλους να τους υποστηρίξουν σε αυτό. Χάσανε στη μάχη με τον Τραμπ. Ο Τραμπ νίκησε διότι ακόμη και το επιχείρημα με τη Ρωσία αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Έχουμε απόφαση του εισαγγελέα, απόφαση δικαστική, η οποία λέει ότι ο Τραμπ είναι αυτός σε σχέση με το σκάνδαλο το ρωσικό. Που σημαίνει ότι. Φαινόμενη ρωσική ανάμειξη. Ναι, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε απειλή υπήρχε πάνω στον Τραμπ αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει και γίνεται ακόμη πιο ισχυρός για επανεκλογή. Άρα, τι κάνουν οι Γερμανοί, πάνε προς τους Γάλλους. Η αίσθηση που υπάρχει στους Γάλλους, ενώ στους πολίτες, έτσι, είναι ότι ο Μακρόν, ότι και ο Μακρόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, ότι και αυτός εξελίσσεται σε παρακολούθημα της Γερμανίας. Ναι, διότι βλέπουμε το εξής χαρακτηριστικό. Κάθε φορά που προτείνει κάτι το οποίο είναι έτσι, ακούγεται ωραία, έχει τα μέσα του στοιχεία ονείρου και οράματος από τη μεριά του Μακρόν, έρχεται η γερμανική πλευρά με ένα κοινικό τρόπο να το ισοπεδώσει, να του κόψει τα φτερά και να το προσγειώσει, να το γιώσει, που θα έλεγε ένας στην καθημερινή ελληνική, να το κάνει να είναι στα μέτρα μιας λογικής, μιας real politics γερμανικής. Άρα ο Μακρόν έχει μια δυσαναλογία ανάμεσα στο Λέγιν και στο Πράτιν. Μιλάει ωραία, αλλά πράττει διαφορετικά από αυτά τα οποία λέγει. Και αυτό το πράγμα είναι μια πιο εκλεπτισμένη συνέχεια αυτών που έκανε ο Ολάντ, αλλά αυτό συνεχίζει να μην αρέσει στους Γάλλους. Αν εξελιχθεί σε Ολάντ νούμερο 2, μιλάμε για καταστροφή. Λέω, είναι μια αρχή ακόμη, δεν ξέρουμε. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι πια η μεγαλύτερη καταστροφή του πολιτικού συστήματος στη Γαλλία. Διότι η Γαλλία ήδη έχει χάσει έδαφος από την. Και αυτό φάνηκε κυρίως με τη διακυβέρνηση Ολάντ. Αν ο Μακρόν εξελιχθεί από εκεί που ξεκίνησε ως ένα πρόσωπο υπεράνω του πολιτικού κατεστημένου, υπεράνω κομμάτων κλπ., το οποίο θα επανέφερε τη Γαλλία ως κυρίαρχη δύναμη και στην Ευρώπη, αλλά και σε σημαντική δύναμη παγκοσμίως, εξελιχθεί σε Ολάντ νούμερο 2, με τη Γαλλία να παραμένει παρακολούθημα της Γερμανίας, εκεί θα μιλάμε για σπουδές ανατάξεις. Και έχουμε και το άλλο πρόβλημα, σαν συνέχεια αυτού του οποίου είπες, είναι το εξής, ότι οι Γάλλοι, μάλλον οι Ευρωπαίοι, είναι καιρός, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, να μπορέσουν να μεγαλώσουν, να οριμάσουν λίγο. Μετά τα χτυπήματα του Τραμπ, τις νίκες του Τραμπ και την πορεία, την πολιτική που έχει επιλέξει ως ένα είδος πολιτικής αυτονομίας στην παγκόσμια σκακέρα και δίνοντας πια το βάρος περισσότερο στην Ασία και λιγότερο σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ποιος μπορεί να παίξει το ρόλο στη Μέση Ανατολή στη θέση των Αμερικάνων? Μέχρι τώρα έχει αφήσει χώρο και τον έχουν πάρει οι Ρώσοι. Πρέπει οι Ευρωπαίοι. Για να παίξουν αυτό το ρόλο, θα πρέπει οι Ευρωπαίοι όμως να μπορέσουν να εκφραστούν με μια φωνή. Όταν υπάρχουν προβλήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο με δύο τάσεις. Ποιο είναι το ένα μέτωπο? Η μία τάση είναι η γαλλογερμανική και η άλλη είναι η Ιταλία. Οι Ιταλοί, οι οποίοι συνεχίζουν μια διαφορετική πολιτική πορεία, κάνουν ανοίγματα με τους Κινέζους,
αυτό δεν αρέσει στο Μακρόν και δεν αρέσει στους Γερμανούς και πολλοί μιλούν για απειλή της Ευρωπαϊκής Ενότητας τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενότητα θα έπρεπε να γίνει ισχυρή εν ώψη αυτών των συνθήκων που μόλις προανέφερα. Οι Ιταλοί προχωρούν πολύ γρήγορα στη σύσφιξη των σχέσεων με την Κίνα, τους παραχώρησαν λιμάνια. Είναι ενδεικτικό ότι η Ιταλία φαίνεται να αποσύρεται από τον ΙΣΜΕΝΤ, από τον αγωγό φυσικού αερίου, που είναι ένα μεγάλο φιλόδοξο project, το οποίο συμπεριλάμβανε και την Ιταλία. Δηλαδή θα κατέληγε στην Ιταλία και από εκεί στις αγορές της Ευρώπης. Η Ιταλία αποσύρεται, από ό,τι φαίνεται, και αυτό μυρίζει και ρωσικό δάχτυλο. Μα μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την Κίνα έχει κάνει άνοιγμα και με τη Ρωσία. Η Ιταλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Πούτιν. Που σημαίνει ότι βλέπουμε για άλλη μια φορά αυτή τη διπλή ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την Ευρώπη του Βορρά με την Ευρώπη του Νότου, να μην τα βρίσκουν. Να διατηρούν διαφορετικές πορείες και να έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Παραμένοντας βέβαια πάντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν, δηλαδή η Ιταλία προχωρά τώρα να ενταχθεί στην ουσία στον κινητικό δρόμο του μεταξιού. Κάτι το οποίο δεν βλέπουν με κάποιο μάτι οι Αμερικανοί. Και ούτε οι Γερμανοί. Ούτε οι Γάλλοι. Αλλά είναι κάτι το οποίο δύσκολα, είναι κάτι από το οποίο δύσκολα μπορούν να μείνουν απ' έξω και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Ενώ ότι ο νέος δρόμος του μεταξιού έχει τόσο μεγάλες εμπορικές και οικονομικές προοπτικές λόγω Κίνας που δύσκολα μπορεί να αντισταθεί και η Γαλλία και η Γερμανία. Δεν μπορούν να μείνουν εκτός. Ναι, δεν φωνάζουν ότι πρέπει να μετριαστεί η είσοδος των Κινέζων στην Ευρώπη και ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, που το έχει πει και η Μέρκελ επανειλημμένος, πρέπει να ελεγχθούν, να τεθούν όρια, να μην εξαγοράζουν οι Κινέζοι υποδομές, εταιρείες κλπ. Ναι, από ακριβώς. Την άλλη, είναι πολύ δύσκολο να ανασχέσει κανείς την Κίνα. Και βλέπουμε τώρα την κίνηση που έκανε. Μόλις βρήκε αντίσταση στους Γαλλογερμανούς και άρχισε ζήτηση. Πάει να σπάσει το κοινό μέτωπο. Πάει μέσω Ιταλίας. Στην Ιταλία. Και βγάζει την Ιταλία εκτός EastMed, την εντάσσει στον στο νέο δρόμο του μεταξιού. Τους δίνουν λιμάνια οι Ιταλοί. Άρα σου λέει ότι θα μπω από εκεί πέρα. Ναι, απ' την άλλη όμως το μέτωπο Γαλλίας-Γερμανίας αντιδράσει σε αυτή τη λογική. Χθες που ήταν ο Κινέζος πρόεδρος στη Γαλλία, που τον υποδέχτηκε ο Μακρόν, βάλανε επιτάπητο στα πράγματα. Mm-hmm. Προσπαθούν να φτιάξουν μια ευρωπαϊκή σφαιρική σχέση με την Κίνα, όπου εκεί ουσιαστικά τι πάνε να κάνουν, πάνε να μειώσουν τους κινδύνους με την Κίνα. Προσπαθώντας να πούνε ότι εμείς έχουμε ενιαίο μέτωπο ευρωπαϊκό. Ναι, μεν θα σας επιτρέψουμε να έρθετε μέσα στην Ευρώπη, αλλά υπό κάποιους όρους. Το θέμα είναι το εξής. Η Κίνα είναι αποφασισμένη να ελέγξει τον κόσμο. Πάει να κάνει εξαγωγή ενός μοντέλου. Ενός μοντέλου το οποίο είναι σε αντίθεση με το παραδοσιακό δημοκρατικό ελληνορωμαϊκό, ελληνοχριστιανικό, αν θέλετε, ή ιουδαιοχριστιανικό μοντέλο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Το μοντέλο της δημοκρατίας. Δηλαδή, το μοντέλο οι πολίτες να αποφασίζουν ένα κόμμα, το οποίο αντίστοιχα κάθε φορά που θα εκλέγεται, θα εφαρμόζει την πολιτική σύμφωνα με τις επιθυμίες και τη βούληση των πολιτών. Εδώ πέρα έχουμε το αντίθετο προς την Κίνα. Η Κίνα εκφράζει ένα άλλο μοντέλο, στο οποίο υπάρχει ένα και μόνο κόμμα, στο οποίο δεν υπάρχουν εκλογές. Αυτό το κόμμα αποφασίζει και διατάζει. Απ' την άλλη όμως, αυτό το κόμμα θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να αυξήσει όσο γίνεται την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ποντάρει δηλαδή η Κίνα στο γεγονός των οικονομικών αναγκών και των αγαθών των πολιτών, λέγοντάς τους πάρτε να φάτε και όλα τα άλλα, τα περί αξιών πολιτικής και τα λοιπά, ιδεολογιών και τα λοιπά, τις αποφάσεις με λίγα λόγια, τις ηγεσίες, τις παίρνουμε εμείς οι λίγοι του κόμματος. Αυτό το μοντέλο είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό το μοντέλο μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα, επιμένω σε αυτό που λέω, χωρίς να κινδυνολογώ, την αντίληψη της Ευρώπης. Πάει να, δηλαδή να έρθει, να έρθει σε αμφισβήτηση με τις βασικές αρχές της ελληνικής δημοκρατίας που έχουμε στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό μοντέλο αμφισβητείται, η ίδιο ευρωπαϊκό πολιτικό και πολιτισμικό μοντέλο αμφισβητείται ήδη από την ίδια την Ευρώπη μέσω της λαθρομετανάστευσης. Το γεγονός ότι η Ευρώπη άφησε να μπουν στο εδαφός της εκατομμύρια παράνομων και μη ξένων. Ενώ οι Κινέζοι το αρνιούνται. Τελείως διαφορετικού πολιτισμικού υποβαθμού, μη αφομοιώσιμου όπως αποδεικνύεται και από την εμπειρία κρατών που υποτίθεται ότι έχουν παράδοση στην ένταξη άλλων πληθυσμών.
και τελικά αυτό δεν λειτουργήσε, η Ευρώπη έχει αυτοϊπονομευτεί. Τώρα έρχονται οι Κινέζοι, κυρίως εμπορικά. Δηλαδή, πάνε στην Ιταλία, κλείνουν το deal, κλείνουν συμφωνίες με τα λιμάνια. Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα από τους G7, από τους G7. Η οποία μπαίνει επισήμως στο δρόμο του μεταξιού. Ένα μήνυμα. Πάει ο Κινέζος μετά στην Γαλλία και κλείνει συμφωνία για την αγορά 300, αν θυμάμαι καλά, Airbus. Ναι. Μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια. Ναι. Άρα, για να χτυπήσουν την Boeing. Προσοχή. Πάνε να χτυπήσουν την Boeing. Η Κίνα λοιπόν έχει τον τρόπο της, με τα μεγέθη, τα οικονομικά κατάλληλα που έχει, να αναγκάζει τους Ευρωπαίους να συνομιλούν. Να προσαρμόζονται στην πολιτική της. Όταν πάει ο άλλος και σου λέει θέλω 300 Airbus, 300 Airbus, τι θα πει η Γαλλία, βεβαίως. Έτσι. Άρα την έχεις θέση. Τον ένα το δένει με τα λιμάνια. Τους άλλους αγοράζει 300 Airbus. Με τη Γερμανία επίσης θα βρει ανάλογους τρόπους. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί η Ευρώπη την Κίνα, επειδή ούτως ή άλλως δεν έχει και ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει ενιαία εξωτερική πολιτική. Είναι φύσια αδύνατον, διότι τα κράτη έθνη της Ευρώπης, τα έθνη κράτη της Ευρώπης έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα. Μπορεί να υπάρχει ένα κοινό παρανομαστής, έτσι, γενικά μιλώντας, αλλά είναι αδύνατο να ενοποιηθεί όλο αυτό σε μια εξωτερική πολιτική. Τα υπάρχουν αποκλείστα συμφέροντα των Βρετανών, των Γερμανών, των Γάλλων, των Ιταλών, των Πολωνών, των Ούγγρων. Ο γεωπολιτικός πόλεμος σήμερα περνάει όχι μόνο όπως παλιότερα μέσα από τακτικές οικονομικές ή από στρατιωτικές μάχες, περνάει μέσα από την λεγόμενη γεωπολιτική της καινοτομίας. Αυτό σήμερα η μεγάλη μάχη είναι αυτό που ονομάζουμε high technology, υψηλή τεχνολογία. Αν οι Αμερικάνοι έχουν ακόμη ένα μικρό προβάδισμα απέναντι των Κινέζων και άρα είναι ακόμη μια απειλή ικανή να φρενάρει ή να δημιουργήσει κάποιους φόβους στους Κινέζους και να τους κάνει να διαπραγματευτούν, είναι ακριβώς ότι κατέχουν αυτό το όπλο το οποίο λέγεται υψηλή τεχνολογία. Γι' αυτό και έχουν φτιάξει συνθήκες οι Αμερικάνοι με τους Ευρωπαίους πολύ σφιχτές, έτσι ώστε όπου υπάρχει ο κίνδυνος των μυστικών της υψηλής τεχνολογίας, οι Κινέζοι να μην μπορούν να φτάσουν με ευκολία σε αυτά τα μυστικά και να μην έχουν μεγάλο ποσοστό διείσδυσης. Προς το παρόν οι Αμερικάνοι το έχουν ακόμη, το ελέγχουν. Οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι λοιπόν προσπαθούν μέσω της οικονομίας να διεισδύσουν. Οι άλλοι διατηρούν την υψηλή τεχνολογία. Να δούμε στην πορεία τι θα γίνει, αν θα βρεθεί κάποια συμφωνία ανάμεσά τους ή ένας από τους δύο θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά σε βάρος του άλλου. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Γιατί μπορεί να λέμε ότι οι Κινέζοι είναι πολλοί, μπορεί να λέμε ότι οι Κινέζοι είναι δισεκατομμύρια και έχουν αγορά οικονομική κτλ. Αλλά η υψηλή τεχνολογία, αυτή του είδους η καινοτομία, μπορεί να δημιουργήσει μια άλλου είδους αγορά οικονομική. Νέα επαγγέλματα, στα οποία οι Κινέζοι, αν δεν παρακολουθήσουν, μπορούν να μείνουν πίσω και να καθυστερήσουν. Οι Κινέζοι πάντως έχουν αποδείξει ότι καλύπτουν. Προσαρμόζονται. Με ταχύς ρυθμούς την τεχνολογική απόσταση που τους χώριζε από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη. Εξάλλου ανέπτυξαν τη δυνατότητα αντιγραφής της δυτικής τεχνολογίας. Κάνω μια παρέμβαση στην λέξη. Η λέξη μαθαίνω στα κινέζικα σημαίνει αντιγράφω. Σημαίνει αντιγράφω. Αυτό σημαίνει. Ναι, γι' αυτό και πολλοί λένε οι Κινέζοι αντιγράφουν. Μα αντιγράφουν διότι αυτή είναι η κουλτούρα τους. Mm-hmm. Είχαν πάντοτε τους διάσημους αντιγραφείς. Mm-hmm. Από την εποχή ακόμη των δυναστιών. Mm-hmm. Η ανήκει λοιπόν στον πολιτισμό τους. Να αντιγράφουν. Η αντιγραφή, αυτό το πράγμα το έχει και ο δυτικός πολιτισμός. Αυτό που έλεγε μίμηση. Έλεγε ο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Μίμηση της φύσεως, σπουδαίας και τελείας. Στον ορισμό της τραγωδίας. Mm-hmm. Άλλο όμως η μίμηση των Ελλήνων και άλλο η αντιγραφή των Κινέζων. Mm-hmm. Γιατί. Διότι στη μίμηση των Ελλήνων περνάει και το στοιχείο της καινοτομίας και της εσωτερικής εκμάθησης. Mm. Ενώ η Κίνα αντιγράφει, επαναφέρει τεχνικά το ίδιο το θέμα, το βάζει σε μαζική παραγωγή και από εκεί πέρα προχωράει. Αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό των Κινέζων και την πάτησαν οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί όλα αυτά τα χρόνια που δεν περίμεναν οι αντιγραφείς να τους κλέψουν τόσα μυστικά. Γι' αυτό λοιπόν και καταλήγω οι Αμερικάνοι έχουν σφίξει τα υψηλής τεχνολογίας μυστικά και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά όσο γίνεται, όσο και περισσότερο στους Κινέζους. Παραπολιτικά, 90,1, εμείς είναι ένας Λάμπρος Καλαρίτης με το Δημοσθένη Δαβέτα στο στούντιο εδώ μαζί μέχρι τις 9. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. 90,1, εμείς είναι ένας Λάμπρος Καλαρίτης με το Δημοσθένη Δαβέτα εδώ στο στούντιο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δημοσθένης Δαβέτας είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή.
με την Ένωση και Ντρόουν. Προσωπικά χαίρομαι που κατεβαίνει υποψηφίο στην Ευρωβουλή, διότι εκεί θα δοθεί μεγάλη μάχη. Ναι. Ένα μικρό παράδειγμα. Πέρασε και θα κάνουμε μια συζήτηση αύριο γι' αυτό στην εκπομπή, ελπίζω. Πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο η ρύθμιση για τον περιορισμό, ας πούμε, της διακίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο. Ναι. Με το πρόσχημα της προστασίας των δημιουργών. Στην ουσία είναι μια λογοκρισία του διαδικτύου. Απολύτως. Αλλάζει το διαδίκτυο, το καταργεί με τη μορφή που το ξέραμε. Και αν δει κανείς τι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που ψήφισαν ούτε ήξεραν περί τίνος πρόκειται. Ο συνήθως. Ναι, ως συνήθως. Εάν δείτε κανείς την εικόνα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, είναι ό,τι να είναι. Άλλοι ορισμένοι απήχαν για να μην χρεωθούν, να μην εκτεθούν και νομίζουν ότι έτσι μπορούν να διεκδικήσουν να επαναδιεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων για την Ευρωβουλή. Συνάπτωση... Μία μικρή παρατήρηση μπορούμε να κάνω πάνω σε αυτό. Εννοείται. Ας μου πούν από τους ευρωβουλευτές, και δεν μιλάω κομμάτων, όλων γενικών, έτσι, μια και ενέφερε στην υποψηφιότητά μου με το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, ας μου πούν ποιος από όλους πέρασε σημαντικό πολιτιστικό project όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην Ευρωβουλή. Να μου το πούν ευθέως. Και αν δεν το ξέρω, να τους δοθεί ευκαιρία να το πούνε και να το μάθει ο κόσμος. Έχουμε ξεχάσει τον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι μια ελίτ και μια πολυτέλεια, ενώ ο πολιτισμός, έτσι όπως τον πρεσβεύω και τον πιστεύω εγώ, είναι καθαρή, εκτός από την πνευματική δύναμη, καθαρή δύναμη ανάπτυξης οικονομικής. Yeah. Και από τις προτάσεις που έχω να κάνω και που έχω κάνει, είναι ακριβώς η δημιουργία εστιών οικονομικής ανάπτυξης, εργασιακής δυνατότητας μέσω πολιτισμικών δράσεων. Κάποια στιγμή, αν όχι τώρα, λίγο αργότερα που θα πλησιάζουμε τις εκλογές, θα σας τις εκθέσω, γιατί πιστεύω πάρα πολύ το πρόγραμμά μου είναι πάνω σε αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική εξωστρέφεια, η οποία στόχο έχει να χρησιμοποιήσει τον πολιτισμό και ως οικονομική δύναμη και ως έναν από τους ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης της καθημερινότητας του πολίτη. Και η Ευρώπη, αν μη τι άλλο, πολιτισμό έχει. Έτσι, και ο πολιτισμός της έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Την ελληνική σκέψη, ρωμαϊκό δίκαιο και χριστιανική πίστη. Ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Την εποχή της κρίσης που ξεκίνησε. Πριν από 6 χρόνια, 7 χρόνια η σημαντική κρίση, ενώ όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες περνούσαν φοβερή κρίση, ποια χώρα σε αντίθεση με όλες τους άλλους είχε 10% ανάπτυξη και κέρδος? Η Ιταλία. Γιατί? Λόγω της μόδας, λόγω του design, λόγω της καινοτομίας της αισθητικής. Να λοιπόν η αισθητική ως οικονομικός παράγοντας. Δεύτερο παράδειγμα, στη Γαλλία. Από την κρίση που είχε και η Γαλλία, πολύ λιγότερα από τις άλλες χώρες, γιατί είναι μια νοικοκυρεμένη χώρα, σε τι ακριβώς είχε κέρδη η Γαλλία? Στην λειτουργία του Λούβρου, στη λειτουργία του Μέγαρου Μπομπιντού. Γιατί? Διότι αυξήθηκαν οι τουρίστες και επίσης αυξήθηκαν και οι εξαγωγές των πολιτισμικών αγαθών. Τι σημαίνει αυτό, άμα μας ακούει κάποιος? Δημιουργήθηκαν μικρά Λούβρα σε διάφορες περιοχές εκτός Γαλλίας. Που σημαίνει ότι σε διάφορα μέρη, παράδειγμα στο Ντουμπάι, δημιουργήθηκε ένα μικρό Λούβρο, αντίγραφο. Ή στην Ιαπωνία ή στην Κίνα κτλ. Αντίγραφο, όπου εκεί πηγαίνει το Λούβρο και δημιουργεί διάφορες εκθέσεις και δεν ξεφεύγουν ποτέ από την πολιτική την κεντρική του Λούβρου που τη χαράζουν οι Γάλλοι και κάτι ακόμα. Άρα έχουν παραρτήματα του Λούβρου. Παραρτήματα, του μπράβο. Λούβρο, που γίνονται εκθέσεις, τα οποία όμως από ποιους χρηματοδοτούνται? Από αυτούς που τα υποδέχονται. Να λοιπόν θέσεις εργασίας χωρίς να πληρώνει το γαλλικό κράτος. Και να πληρώνουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν τιμή τους να έχουν το Λούβρο και τα πολιτιστικά του προϊόντα στη χώρα τους. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς σαν χώρα. Μέσω των αρχαιοτήτων και τόσων άλλων που έχουμε. Αυτό θα είναι που η μάχη μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέχρι σε σχάτων τη μάχη μου θα τη δώσω αυτό, όπως και την επιστροφή των μπαρμάρων. Των γλυπτών. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει αδικήσει τόσο πολύ την ιστορία της και τον πολιτισμό της όσο η Ελλάδα. Όσο φαντάσου οποιαδήποτε άλλη χώρα να έχει αυτά που έχουμε εμείς ως μνημεία και ως τοποθεσίες ιστορικές. Μαραθώνα, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Ακρόπολη. Εντάξει, Ακρόπολη είναι προβεβλημένη. Αλλά φαντάσου τις ιστορικές τοποθεσίες που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα, από όλες τις εποχές. Κλασική, ελληνιστική, Βυζαντινή, νεότερη κλπ. Πόσες τοποθεσίες, ιστορικές τοποθεσίες που εκεί έλαβαν χώρα.
κοσμοϊστορικά γεγονότα που χάραξαν ή και άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Πες μου εσύ, ποια άλλη χώρα θα έχει, ας πούμε, το πεδίο του Μαραθώνα και δεν θα το έχει κάνει θεματικό τεράστιο πάρκο, τόπο προσκυνήματος. Ποια άλλη χώρα θα έχει. Σεμινάρια. Σεμινάρια. Τις θερμοπύλες και θα το έχει κάνει. Ιδιαίτερο σχολείο. Διεθνή, μπράβο, διεθνή προορισμό. Ποια άλλη χώρα θα έχει. Κέντρο εκθέσεων. Τους χώρους, τους τόπους καταγωγής επιφανών Ελλήνων, είτε από την ιατρική, είτε από τη φιλοσοφία, επιστήμη κλπ. Κο, Ιπποκράτης, τον άλλο, και δεν θα είχε. Θαλής, γιατί θα τα θεωρούν όλα αυτά, όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι μια πολυτέλεια της ελίτ. Έχουμε καταντήσει να θεωρούμε, να λέμε στον κόσμο ότι το να μιλάς για πολιτισμό είναι κάτι το οποίο ανήκει στους λίγους στην ελίτ και ότι είναι μακριά από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Έτσι αυτό... φτωχοποιούν το πνεύμα των ανθρώπων, φτωχοποιούν τα αισθήματά τους. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτιστική παιδεία η οποία να πλουτίζει τα αισθήματα, να πλουτίζει το νους των ανθρώπων και να τους κάνει να είναι πιο παραγωγικούς και καλύτερα λειτουργικούς σε αυτό που ονομάζουμε οικονομία. Δέστε τα προγράμματα. Μόνο για οικονομία μιλάνε όλα τα κόμματα. Από το κυβερνόν μέχρι την αντιπολίτευση μέχρι όλα τα κόμματα. Μόνο για οικονομία. Οικονομία χωρίς πολιτισμό δεν λειτουργεί. Ποια άλλη χώρα θα έχουμε τα ονόματα. Τους που είναι κατά οικονομία είναι 7 σοφοί, δεν ήταν 7 σοφοί, αλλά πάση σε 7 σοφοί. Που έχουμε τα περισσότερα μέρη ακόμα σήμερα ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Έτσι, Πιτακός ο Μυτιλινέος, Χίλων Λακεδαιμόνιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος. Έχεις τα μέρη. Τα μέρη όπου έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Που θα πρέπει να έχει κάνει σχολές, να τα έχει αναδείξει, να τα έχει. Χρειάζεται μια πολιτιστική πολιτική. Προβάλλει. Και ξέρετε κάτι. Ξέρετε κάτι. Μιλάμε στον Νίκο, δεν είμαστε υποκριτές. Ναι, προς Θεού. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχολή του Πλάτωνα. Θα μπορούσαν να γίνουν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια από τα κονδύλια. Οι Ευρωπαίοι ψοφάνε για αυτά τα πράγματα. Με ελάχιστα χρήματα. Αλλά και με ιδιωτικούς χορηγούς. Και λέω με ιδιωτικούς χορηγούς, διότι στο Λούβρο η πλειοψηφία αυτών που συντηρούν το Λούβρο είναι ιδιώτες, χωρίς να επηρεάζουν αυτό προς απάντηση κάποιων οι οποίοι λένε ότι αν υπάρχει κάποιο κεφάλαιο ισχυρό οικονομικό, θα αλλάξει και την πολιτική του χώρου το οποίο έχει υπάρχει το κεφάλαιο. Λάθος, το Λούβρο δεν έχει αλλάξει πολιτική. Και την πλειοψηφία την έχουν ιδιώτες. Άρα λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν αγαπούν οι βουλευτές και οι κυβερνώντες, όχι μόνο τώρα και πιο παλιοί, δεν αγαπούν τον πολιτισμό. Αν αγαπούσαν τον πολιτισμό και τον έβλεπαν ότι είναι οργανικό στοιχείο της σημερινής κοινωνίας, όπως είναι η ανάγκη για οικονομία, όπως είναι η ανάγκη για αγροτική πολιτική, έτσι να είναι σε ίσα επίπεδα και η ανάγκη για πολιτισμό, τότε θα είχαμε πιο πλήρη ζωή, το ευζήν, η ευτυχία θα ήταν μέρος των προγραμμάτων των κομμάτων και όχι να βάζουν προγράμματα μόνο αριθμούς, και σύγχρονη τεχνολογία. Σύγχρονη τεχνολογία σημαίνει μηχανοποίηση του ανθρώπου. Σύγχρονη τεχνολογία χωρίς αισθήματα και χωρίς μυαλό, χωρίς πολιτισμό δηλαδή, δεν μπορεί να αποδώσει. Γίνεται τερατουργία. Επιστήμη χωριζομένη αρτήση, τι πάνε πάνω έτσι. Στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, λέει η πνευματική φτωχοποίηση γίνεται βάσει σχεδίου. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αλλά και εγώ όμως έχω δίκιο να παλεύω μέσα από την εκπομπή όπως είναι η δική σου και από τις λίγες που υπάρχουν μέχρι εσχάτων και να κατηγορώ όσο μπορώ με βάση τα δικά μου στοιχεία αυτούς οι οποίοι λειτουργούν έτσι αυτή τη φτωχοποίηση. Και η αιτία που κατεβαίνω στην Ευρωβουλή αυτή είναι. Πες με αφελή, πες με ό,τι θέλεις, αλλά γι' αυτό κατεβαίνω στην Ευρωβουλή. Μιλάμε για ευρωπαϊκή αυτοκυρία γενικά. Η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον να αυτοεπονομεύεται, έτσι. Να αφοπλίζεται πολιτισμικά, να παραδίδει. Την πολιτισμική της θωράκιση, την Ελλάδα, τη Ρώμη, τον χριστιανισμό, ναι. Και να υποδέχεται αλλότρια δόγματα και δήθεν πολιτισμούς σε εισαγωγικά, τα οποία στοιχεία αυτά, τα εισαγόμενα, αλλότρια και μη συμβατά με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την υπονομεύουν εκ των έσω. Μιλάμε για τύφλωση πανευρωπαϊκή. Έτσι. Έτσι είναι. Ηθελημένο, οργανωμένο, σχεδιασμένο, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν αναζητήσεις εσωτερικές ή πνευματικές, να μην έχουν πολιτισμικές, αν θέλουμε, κατακτήσεις και να γίνονται εξειδικευμένα άτομα τα οποία να υπηρετούν τυφλά. Το τεχνικό σύστημα, την τεχνική πατρίδα. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν ενημερώθηκε ο κόσμος αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο που ψήφισαν τον περιορισμό στην διακίνηση δεδομένων. Σημαίνει κατάλυση στην πράξη
του διαδικτύου, του ίντερνετ, με τη μορφή που το ξέρουμε, με το πρόσχημα της προστασίας των δημιουργών. Προσχηματικό είναι, εάν αυτό ολοκληρωθεί, που θα ολοκληρωθεί, θα αλλάξει με αυτό, στην ουσία θα το καταρρύψει το διαδίκτυο. Λοιπόν, προσέξτε πώς ψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Σε ένα τόσο σημαντικό κανείς δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, καμία συζήτηση στην Ελλάδα για αυτό. Τίποτα. Ναι. Εκ των υστέρων, γράψτε. Αυτό που θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή το ότι που είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ανθρωπότητας στην σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο, κινδυνεύει να καταργηθεί. Στην ουσία κινδυνεύει να μπει πάνω του ταφόπλακα με αυτό που ψηφίστηκε. Πρόσκειο πώς ψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Υπέρ της λογοκρισίας, περί αυτού πρόκειται. Χρυσόγονος, ανεξάρτητος βουλευτής, Επιτίδιος, Χρυσή Αυγή, Φουντούλης, Χρυσή Αυγή, υπέρ αυτή, Γραμματικάκης, Ποτάμι, υπέρ, Σπυράκη, Νέα Δημοκρατία, υπέρ, Συναδεινός, πρώην Χρυσή Αυγή, τώρα Πάτρια, Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση, κάτι τέτοιο, Κύρκος στο Ποτάμι, υπέρ. Κατά ψήφισαν Χουντής από ΛΑΕ και Σακοράφα, που είναι από το κόμμα του Βαρουφάκη, ναι. Παρών Παπαδάκης, Κουκουέ και Ανδρουλάκης, Ελιά, απήχαν, δεν πήγαν καν να ψηφίσουν. Κεφαλογιάννης, Νέα Δημοκρατία, Καϊλή, Ελιά, Κούλογλου, ΣΥΡΙΖΑ, Κούνεβα, ΣΥΡΙΖΑ, Κύρτσος, Νέα Δημοκρατία, Μαριάς, Ελλάδα, Άλλος Δρόμος, Παπαδημούλη, ΣΥΡΙΖΑ, Μπόζεμπεργκ, Νέα Δημοκρατία, Ζαχωράκης, Νέα Δημοκρατία, Ζαριανόπουλος, ΚΚΕ. Δηλαδή, καμία συντεταγμένη παρουσία της χώρας εκεί, είτε με το ναι, είτε με το όχι. Έτσι, ρεμπέτας καιρό τι να είναι. Δηλαδή, και του βλέπεις ότι δεν είναι κομματικό το θέμα. Είναι άλλοι δεν πήγαν, άλλοι ναι, άλλοι όχι. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την πληροφόρηση του κόσμου και μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις, οι Έλληνες ευρωβουλευτές ήταν ότι άλλοι δεν πήγαν, άλλοι ναι, άλλοι κατά, άλλοι παρόν, ξέρεις. Και δεν υπήρξε καμία συζήτηση εδώ, καμία ενημέρωση. Και όμως θα έπρεπε, γιατί σε τέτοιου είδους θέματα, εκεί ακριβώς έγκυται η δημοκρατία, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται και να μεταφέρουν τις απόψεις τους σε αυτούς που τους εκπροσωπούν και τους αντιπροσωπεύουν. Και μιλάμε για τη μάχη, τώρα για τη φυσιονομία της Ευρώπης. Έτσι. Η Ευρώπη, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, ενώ με το κύμα της μετανάστευσης που λαμβάνει μορφές, έχει λάβει μορφές επικισμού, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Απλά εμείς το δυστυχώς το εφιστάμεθα με μεγαλύτερη ένταση, διότι είμαστε στην πρώτη γραμμή και επειδή το πολιτικό προσωπικό είναι όπως είναι, έχουν βρει εδώ ότι τους. Έχουν την ευχέρεια τους πρόθυμους να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε ένα hot spot. Αλλά αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Το επόμενο κοινοβούλιο θα είναι το πιο σημαντικό, ίσως από καταβολή θεσμού. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, το βλέπουμε ήδη και από τις επιλογές των ευρωβουλευτών που γίνεται. Εγώ το βλέπω στη Γαλλία. Το αντίθετο με εδώ, ενώ εδώ, γι' αυτό τους Γάλλους τους εκτιμώ σε αυτό το θέμα. Ενώ εδώ προσπαθούμε να βάλουμε ονόματα τα οποία θα εντυπωσιάσουν μέσα από την καταγωγή γονέων ή μέσα από διάφορες αθλητικές, μπασκετμπολίστες, ξέρω εγώ και ούτω καθεξής κτλ. Που δεν έχω τίποτα γιατί και εγώ αθλητής ήμουνα. Στην Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία, βάζουν επικεφαλής αλλά και μέσα στα ευρωψηφοδέλτια ανθρώπους των γραμμάτων. Το ξανάπαμε και πριν, το ξαναλέω. Αυτό δείχνει ότι η μάχη για την πορεία της Ευρώπης θα είναι αλείπητη, τουλάχιστον από τις χώρες οι οποίες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή διάσταση. Δημοσθένης Ναβέτα, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε τους άλλους με τις ευρωεκλογές, ελπίζω. Εγώ ευχαριστώ, διότι ευχαριστούμε τη συζήτηση. Διότι, όπως μου έλεγε ένας φίλος σήμερα, μου λέει θα πας στην εκπομπή του Λάμπ του Καλαρίτη. Λέω ναι, κοίταξε, επειδή και οι δύο απογειώνεστε κάθε φορά, εγώ θα ακυρώσω την πτήση μου τη σημερινή για να σας βλέπω να πετάτε. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Δημοσθένης Ναβέτα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Θα ξαναπούμε πριν τις εκλογές. Ευχαριστώ τον κόσμο, τους ακροατές, ευχαριστώ εσένα. Και να μην ξεχνάμε, είμαι υποψήφιος, θα δώσω τη μάχη μέχρι στις χάτων. Για Ευρωβουλή με την Ένωση Κεντρών. Καλή επιτυχία, φίλε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα.